Καλησπέρα. Κόουτς, τελικά αυτή η πρόκληση κρίθηκε στην αποτελεσματικότητα της Μπράγκα και την αναποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού στο να σκοράρει. Γιατί είδαμε ότι και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και ειδικά σήμερα δημιούργησε τις καταστάσεις, αλλά δεν μπορούσε να βρει το γκολ. Και δεύτερον, πόσο εύκολο θα είναι για εσάς να διαχειριστείτε αυτή την απογοήτευση που υπάρχει, γιατί δεδομένου ο Παναθηναϊκός πετυχημένος είναι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και το Europa League, αλλά όσο να είναι πάντα ένας αποκλεισμός, ένας αποκλεισμός. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη δίψα για να πάμε την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Και σίγουρα υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση και θα συμφωνήσω και μαζί σας ότι περισσότερα το παιχνίδι κρίθηκε στην έλλειψη πέρα σωστών αποφάσεων στο τελείωμα των φάσεων που υπήρχαν αρκετές στη διάρκεια του παιχνιδιού για να μπορούμε να σκοράρουμε και ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να είμαστε πολύ πιο άνετοι και πιο ελεύθεροι στο παιχνίδι μας για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα μου πείτε αν μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Πιθανόν τα μπορούσαμε. Πάντα μπορεί να κάνεις περισσότερα πράγματα. Όμως η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ, περιορίσαμε την Μπράγα στο ελάχιστο και ίσως αν είχαμε λίγο καλύτερες τελικές αποφάσεις, ενδεχομένως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα για μας. Όμως πρέπει να το αποδεχτούμε έτσι όπως είναι. Το βόλ τώρα πώς να το διαχειριστούμε, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, γιατί όπως σας είχα πει, όλοι μας θέλαμε αυτούς τους ομίλους τους Champions League και σίγουρα μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι και τον τρόπο που δεν το καταφέραμε η απογοήτευση είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη σε όλους μας. Συνεχίζουμε χωρίς μετάφραση. Ωραία, ο Κώστας Μανουλίδακης. Ο ζουρναλίστης Πορτογκέζης. Ωραία, ο Κώστας Μανουλίδακης. Καλησπέρα. Μέσα σε δύο χρόνια έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κοντράρει για να κοιτάζει στα μάτια ομάδες όπως η Μαρσέη και όπως η Μπράγκα. Αποκλείστηκε βέβαια από τους όμιλους του Champions League, αλλά υπάρχει ευρωπαϊκό ταξίδι ακόμα, υπάρχει το Europa League. Με δεδομένη την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, πιστεύετε ότι μπορεί να διακριθεί στη δεύτερη τάξη διοργάνωση? Γιατί εντάξει, σίγουρα όλοι θα ήθελαν την πρόκληση στο Champions League, αλλά δεν ξέρω αν είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο, να το πω έτσι, σε φάση να υποτιμάει διοργανώσεις όπως το Europa League. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Είμαστε μια σοβαρή ομάδα. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Όμως από τη στιγμή που είχαμε μπροστά μας τα προβληματικά για το Champions League, δώσαμε τα πάντα τους τελευταίους 2,5 μήνες για να είμαστε μέσα σε αυτή την διοργάνωση. Ναι, αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετά πράγματα. Ίσως το πιο σπουδαίο είναι ότι καταφέραμε να μέσα από την προσπάθεια να φέρουμε σήμερα γεμάτο στάδιο και να έχουμε μια τέτοια υποστήριξη όπως είχαμε σήμερα. Πιστεύω ότι είναι στη συνέχεια μαζί μας στους ομίλους του Europa League και εμείς μέσα σε αυτούς τους ομίλους θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα, να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό, θα είναι ανταγωνιστική όμιλη με πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και σίγουρα θα χρειαστεί και εκεί πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Αυτό που μας διακρίνει σήμερα μόνο είναι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μια φυσιολογική απογοήτευση, γιατί δεν καταφέραμε στο τελευταίο βήμα να πάμε το Παναθηναϊκό στο νέο Champions League. Ο Βασίλης Ομερότσος. Κώστα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πορεία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτά τα παιχνίδια που παίξατε, ειδικά με τη Μαρσέη και με την Μπράγκα, θα βοηθήσουν την ομάδα και οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει πια και στους άλλους στόχους, στους ελληνικούς, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, στο κυπέλλο. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Λογικό είναι. Παίξαμε σε ένα υψηλό επίπεδο αυτό το καλοκαίρι. Θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και στην διάρκεια της χρονιάς, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι η πρώτη χρονιά
για όλους μας εδώ που δεν έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό σήμερα και αυτές τις μέρες λίγο να μπορέσουμε με τους παίκτες να βρούμε μία ηρεμία, θα έλεγα, και μία ξανά διάθεση και ενθουσιασμό, γιατί είναι μία απόλυτα φυσιολογικό δύσκολη μέρα για όλους μας. Σήμερα το ποδόσφαιρο όμως δεν σταματά εδώ, έχουμε υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά σίγουρα ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι συναισθηματικό άθλημα, δεν είναι πάντα εύκολο εκ των προτέρων να μιλάμε και να εκφραζόμαστε. Και νομίζω είναι πιο σωστό να εκφράζεσαι έτσι όπως αισθάνεσαι εκείνη την ώρα. Και εμείς θέλαμε τους ομίλους του Champions League. Θέλαμε να χαρίσουμε στον Παναθηναϊκό, στον κόσμο του, ξανά αυτή την λάμψη. Δεν τα καταφέραμε. Υπάρχει μία απογοήτευση που είναι απόλυτα φυσιολογική, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα πάλι με πολύ μεγάλη διάθεση, όπως είμαστε και όλο αυτή την περίοδο, για να διεκδικήσουμε τους στόχους που έχουμε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχουμε μπροστά μας. Άλλη ερώτηση, Χρήστο Γεωργίου. Κούτσε, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους αντιπάλους του για τους ομίλους του Europa League. Μετά το πρωτάθλημα το μάτς της Κυριακής με τον Μπάζ Γιάννα ακολουθεί μια διακοπή. Πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό στο κομμάτι της ψυχολογίας και κατά δεύτερον, εάν σαν τελικό συμπέρασμα από τα μέχρι τώρα παιχνίδια που δώσαμε στην Ευρώπη βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο? Ξέρετε, για μένα πάντα σαν προπονητής της ομάδος το βασικό πράγμα που βλέπω είναι ο τρόπος δουλειάς τους που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μου σε καθημερινή βάση, την διάθεση που έχουν, τους στόχους που έχουν, το πείσμα που έχουν να κάνουν κάποια πράγματα που είναι όμορφα, που μπορεί να μείνουν πίσω τους. Είμαστε, τουλάχιστον αυτό που βλέπω, είμαστε μια πολύ πολύ, πολύ σοβαρή ομάδα. Διακοπή στο πρωτάθλημα ενδεχομένως μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερα λίγο να ξεκουραστούμε όσον αφορά το κομμάτι το, θα έλεγα, ψυχολογικό, γιατί όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα 6 παιχνίδια που κάναμε ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα και για όλους μας και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση να τα καταφέρουμε. Έχουμε πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες ουσιαστικά, δεν έχουμε 10-11 παίκτες που σε αυτή την περίοδο δεν τα είναι μαζί μας, δεν έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες. Έτσι θα πω ότι είναι λίγο περίοδος, δεν είναι εύκολος, γιατί τα παιδιά που θα πάνε με τις εθνικές ομάδες δεν έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες, η μισή ομάδα θα μείνει εδώ να κάνει τις προπονήσεις. Δεν είναι και πιο ευχάριστος περίοδος για να έχουμε όλους τους παίκτες μαζί, γιατί σίγουρα μπορεί αυτή η περίοδο να μας βοηθήσει λίγο και να ξεκουραστούμε και να ηρεμήσουμε και λίγο να κάνουμε μία αναπροσαρμογή των άμεσων στόχων που έχουμε σε εμάς όσον αφορά το Europa League και τα πρωτάθλημα και του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα το καταφέρουμε, εντάξει, δεν το ξέρω σήμερα. Πάντως, σίγουρα θα μας χρειαστεί μια προσπάθεια για την αναπροσαρμογή των στόχων. Όσο για το δεύτερο κομμάτι που σας ρώτησα, και αυτό ήταν, για το αν βλέπετε μισό γεμάτο το ποτήρι ή μισό άδειο μετά τα παιχνίδια. Μισό γεμάτο, μισό άδειο. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι θα μας χρειαστεί λίγο χρόνος. Εγώ πίστευα πολύ και πίστευαν όλοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι μπορούμε να ανατρέψουμε εις βάρος μας το αποτέλεσμα και ότι μπορεί να είμαστε στους ομίλους του Champions League. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίστη. Δεν μπορώ να έχω παραπονό τους ποδοσφαιριστές ποτέ.
αλλά το μισό άδειο, μισό γεμάτο δεν το βλέπω σαν μια καλή έκφραση, γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του καλοκαίριου. Φτάσαμε κοντά στο στόχο που είχαμε, δεν το καταφέραμε. Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια υπήρχαν, θα έλεγα ότι κάπου βοηθηθήκαμε λίγο ενδεχομένως από κάποια πράγματα μέσα σε κάποια παιχνίδια που παίζαμε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν λίγο εις βάρος μας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει απογοήτευση φυσικά, δεν σας το κρύβω, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο πώς η ομάδα μας σε όλα αυτά τα παιχνίδια αντιμετώπιζε τους αντιπάλους, με ποια ψυχολογία, με πόσο μεγάλο τάρρος και τράσος, γιατί για όλους μας είναι η πρώτη χρονιά, για όλους μας είναι η πρώτη χρονιά που παλεύουμε για τόσο υψηλό στόχο όπως είναι όμιλοι του Champions League. Αυτό μας κάνει ικανοποιημένους, μας δίνει φυσικά πολύ μεγάλη έτσι, αισιοδοξία και για την πορεία που θα έχουμε μπροστά μας, γιατί τέτοιου επίπεδου παιχνίδια θα κάνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα είναι όλα τέτοιου. Μπορεί ενδεχομένως να αποκτήσουμε και κάποιες εμπειρίες από όλα αυτά τα παιχνίδια που θα μας βοηθήσουν μελλοντικά. Και εγώ σε κάθε περίπτωση είμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου, από τους παίκτες μου, από τον τρόπο πως λειτουργήσαν όλο αυτό το διάστημα, από τη διάθεση τους. Και χαίρομαι που είμαι προπονητής αυτής της ομάδος και χαίρομαι που πάντα μπορούμε να ζητάμε σαν ομάδα τις ευθύνες μας σε όποιο επίπεδο σαν ομάδα βρισκόμαστε, είτε στη μάχη για το Champions League, είτε στη μάχη που έχουμε μπροστά μας για την Europa League, είτε για το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει υγεία, αυτό σημαίνει μια ομάδα που ξέρει τι θέλει, μια ομάδα που ξέρει ποιες υποχρεώσεις έχει, μια ομάδα που ξέρει τι φανέλα φοράει. Και μας δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διάθεση. Απλά η λέξη μισογεμάτο, μισοάδειο δεν μου ταιριάζει για τους παίκτες μου. Πιο εύκολα να δεχτώ αυτό ότι προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε, από ότι να το σκεφτώ μισό-μισό. Δεν έχει νομίζω μισό-μισό. Προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει ξανά να αλλάξουμε το. Δεν ήταν πιο όμορφα σίγουρα αν είμαστε σήμερα στους ομίλους. Δεν το καταφέραμε και θα πρέπει να κάνουμε ένα restart όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα. Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πίκρα φυσιολογική για τον αποκλεισμό, ωστόσο επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα του Παναθηναϊκού είναι να είναι πικραμένος γιατί δεν μπορεί να μπει στους ομίλους. Ωστόσο αυτό για να το γευτεί πέρασαν πολλά χρόνια. Και από τα χρόνια και τις περιόδους που έχετε ξεκινήσει και ξεκινώντας, η ομάδα έχει κάνει άλματα. Βγήκε στην Ευρώπη, είναι στην Ευρώπη, στο τσακ χάνει πέρσι το πρωτάθλημα, είναι ένας κανονικός Παναθηναϊκός. Δεν συμφωνείτε ότι έχει κάνει αυτή η ομάδα άλματα πολύ μεγάλα και πηγαίνει βήμα-βήμα για τα ακόμα μεγαλύτερα? Ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι κάτι που πρέπει να το πω εγώ, είναι κάτι που είναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά ξέρετε, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία τα τελευταία δύο χρόνια, βάζοντας πάντα υψηλούς στόχους, πάντα πιέζοντας τον εαυτό μας για περισσότερα πράγματα, φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό για μας. Φαίνεται ότι πολλές φορές επιζητώντας τους στόχους, ενδεχομένως που μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, βάζουμε στον εαυτό μας πολύ μεγαλύτερη πίεση, όμως αυτό είναι αποδοτικό. Φαίνεται ότι είναι αποδοτικό. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα των αποτελεσμάτων που μπορεί να κάνει μια ομάδα. Είναι θέμα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να το κάνεις. Είναι θέμα πόσο κόσμο μπορεί να παρασύρει μαζί σου
μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες πάνω σε αυτό. Δεν είναι εύκολο ξέροντας ότι θα έχεις γεμάτο στάδιο, γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο, ότι εμείς σήμερα πρέπει να δείξουμε γιατί είμαστε εδώ και γιατί παλεύουμε για τους Αμερικανούς της Αμπλαστής. Όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει μέσα σε δύο χρόνια δεν είναι εύκολο, γιατί βάζουμε πολύ πάνω πίεση πάνω μας από ότι ενδεχομένως χρειαζόταν. Όμως ήταν αποτελεσματικό. Ήταν αποτελεσματικό και για αυτό το λόγο πιθανόν είχαμε σήμερα 65.000 φιλάθλους σε αυτό το γήπεδο. Παναθηναϊκός είμαστε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε πολλές ευθύνες και χαίρομαι για αυτό το πράγμα, γιατί η πίεση που έχει μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο τρόπος που πρέπει να δουλέψουμε από αυτή την πίεση είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα συνδεμένο με το μέγεθος της ομάδος και το αριθμό των φυλάτων που έχει. Ο Χρήστος, και να το κλείσουμε σιγά σιγά γιατί δεν έχουμε καλό ήχο όπως ακούτε. Καλησπέρα, Κούρτς. Άμα δούμε ρεαλιστικά το τι έκανε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των 6 αγωνιστικών, γιατί ουσιαστικά είναι σαν ένα όμιλο Champions League. Να παίξει 6 προκριματικά παιχνίδια, σαν να παίξει ένα όμιλο Champions League που ξεκίνησε τέταρτος, το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και κατάφερε με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες να φτάσει 7 βαθμούς. Πολύ κοντά στην υπέρβαση. Είναι νομίζω ένα θετικό πρόσημο. Ισορροπημένη εικόνα και στην επίθεση και στην άμυνα. 8 γκολ επιθετικά, 8 γκολ αμυντικά. Τι ήταν αυτό που του έλειψε για την υπέρβαση αυτό το παραπάνω βήμα? Ένα παραπάνω γκολ στην επίθεση ή ένα λιγότερο στην άμυνα, δηλαδή πού μπορούμε να το εστιάσουμε αυτό? Αυτό που μπορώ να πω τώρα εγώ μετά το παιχνίδι αυτό, χωρίς να έχω κάνει μια μεγαλύτερη τέλεια όπως οφείλουμε να κάνουμε όταν τελειώσει ένας κύκλος, όπως τελείωσε αυτός για μας σήμερα. Αυτό που πρώτο μπορώ να σκεφτώ είναι ότι σε αυτό το επίπεδο τα λάθη πρέπει να είναι ελάχιστα. Ελάχιστα. Πολύ ελάχιστα. Γιατί η ποιότητα των ομάδων είναι τέτοια που δεν συγχωρεί τέτοιου είδους λάθη. Νομίζω καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετά πράγματα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Μπορεί σε κάποια παιχνίδια να ήμασταν αποτελεσματικοί, σε κάποια παιχνίδια να μην ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί. Όμως πιστεύω ότι τα λάθη, κάποια αβίαστα λάθη που κάναμε μέσα στα παιχνίδια που ενδεχομένως στο πρωτάθλημα μπορεί να μην είχαμε τόσο μεγάλους κινδύνους, εδώ ήταν σε αυτό το επίπεδο ήταν κίνδυνο. Γιατί είδατε και σήμερα ότι αστικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Πράγκα δεν είχε πολλές φάσεις μέχρι και την αποβολή του παίκτη μας για να μπορεί να μας απειλήσει. Απλά κάθε φορά που τα κάνουμε, και αν το δούμε και το γκολ που δεχτήκαμε σήμερα πάλι, ήταν ένα γκολ με ένα γρήγορο παίξιμο μετά από μια δικιά μας επίθεση όπου μπορούσαμε να έχουμε ίσως καλύτερη επιλογή όσον αφορά την τελική πάσα και την εκτέλεση. Έγινε μια πολύ γρήγορη κόντρα επίθεση και δεχτήκαμε το γκολ. Μπορεί να ήταν μια φορά σήμερα, αλλά αυτή έγινε το γκολ. Αλλά νομίζω ότι το ότι θα πρέπει να μειώσουμε ακόμα περισσότερα τα λάθη που μπορούμε να κάνουμε είτε στις τοποθετήσεις, είτε στο πώς αντιλαμβάνομαστε το παιχνίδι σε κάποια κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Πώς μπορεί κάποιες φορές να παρεσυρώμαστε από το ίδιο το παιχνίδι και να λειτουργήσουμε πολύ περισσότερα με καρδιά και όχι με μυαλό. Σε αυτό το επίπεδο είναι επικίνδυνο, έτσι. Και νομίζω ότι βασικά εκεί θα έλεγα ότι αν δούμε ιδιαίτερα τα τελευταία δύο παιχνίδια και τα γκολ που δεχτήκαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο γκολ που δεχτήκαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι γκολ που συνήθως δεν πρέπει να δεχτούμε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη από τέτοια γκολ. Είμαστε εντάξει. Αλλά μια τελευταία, γιατί ακούτε φωνές και δεν...
Πρώτος, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πορεία και την προσπάθεια. Θα πάω στο κομμάτι της ενέργειας μέσα στο παιχνίδι και της κόπωσης. Στήχησε η αναγκαστική αλλαγή του Γετβάη με το Σέγκεφελτ, ώστε να έχετε μία λιγότερη κατά τη διάρκεια του αγώνα, να φρεσκάρετε, να προστατεύσετε τον Χουάνκαρ με τον Μλαντένοβιτς ή να μπει ο Αράο ή ο Βέρμπιτς. Στήχησε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, σίγουρα, ξέρετε, όταν υπάρχουν αναγκαστικές αλλαγές, λίγο περιορίζεται κατά μία θέση η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυση σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, αλλά δεν νομίζω ότι ναι, περιορίζεται, γιατί σίγουρα είναι αναγκαστική αλλαγή ενός παίκτη που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πραγματικά πολύ, πολύ θετικός, πολύ καλός ο Ιέφερ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα μας. Νομίζω ότι είχαμε και τις προϋποθέσεις, είχαμε και τις ευκαιρίες και αν ίσως παίρναμε λίγο πιο καλές αποφάσεις, ίσως ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι, τα πράγματα μπορεί να ήταν καλύτερα για μας, γιατί όπως και να το κάνουμε και μετά το γκολ της Μπράγκας, εμείς είχαμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά, δύο ή τρεις, θα έλεγα, πολύ καλές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε ξανά να βγούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν το κάναμε. Εντάξει, γίνεται. Πάλι σας λέω, δεν μπορώ να έχω παράπονα, οι παίκτες μου προσπάθησαν πάρα πολύ μέχρι το τέλος και θεωρώ πάντα ότι λίγο αδικήσαμε τον εαυτό μας, μπορούσαμε να είμαστε ομάδα που ήταν σήμερα στο Μέλλον Champions League, κάτι μας έλειπε και θα πρέπει να συμβαστούμε με την Europa League, αλλά δεν πάει να είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από το πώς ζούσαμε όλη αυτή η περίοδο οι ποδοσφαιριστές μου και με πόση διάθεση και πόση αγωνία περιμέναμε αυτά τα παιχνίδια να μπορέσουμε να χαρίσουμε στον Παναθηναϊκό κάτι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αίσθηση της πικρή αίσθηση που έχουμε όλοι μας σήμερα και να μην συγγελόμαστε, θα την έχουμε για αρκετό διάστημα. Περισσότεροι νομίζουμε ότι αυτό γίνεται γρήγορα, μέσα στις 24 ώρες. Μακάρι, δεν ήταν ιδανικό σενάριο να ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Όμως, να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια πραγματικότητα. Αναστάση, ευχαριστούμε.